θέλουμε και τη συμμετοχή σας και τη βοήθειά σας και τις προτάσεις σας. Τα τμήματα όπως και οργανώσεις είναι κύτταρα που πρέπει να δραστηριοποιηθούν και να διαχυθούν μέσα στην κοινωνία, μέσα στην κάθε γειτονιά, στον κάθε χώρο δουλειάς και να τρέξουμε πράγματα. Εγώ είμαι Νανή Πολίτου, πιθανόν δεν μπορεί να με ξέρετε όλοι. Είμαι εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής υπεύθυνη για το τμήμα αυτό. Λείπει ο Νίκος ο Σκορίνης που βγήκε από την καινούργια πολιτική γραμματεία που είχε να πάρει την ευθύνη, δεν μπορούσε σήμερα να έρθει. Η Ευήνα Ηλιοσάτου και η Αντιγόνη Σουμεντινού. Θα ήθελα να δώσω, πριν να πάρει το λόγο η συντρόφισσα η Πέττη, θα ήθελα να δώσω λίγο το λόγο στον Αποστόλη τον Καραναστάση, επειδή όλο και κάτι από την Βουλή θα έχει να μας πει. Στην μεταμνημονιακή εποχή, έχοντας και κάποιους βαθμούς ελευθερίας αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα, θεωρώ ότι το τμήμα υποδομών έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει στην προσπάθεια που κάνουμε για να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε και να προτείνουμε ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο είναι προσαρμοσμένο στα δικά μας τα δεδομένα, στη δική μας ιδεολογία. Είναι βέβαιο ότι πάμε σε μια νέα εποχή όπου τα μεγάλα έργα αρχίζουν και κλείνουν σιγά σιγά και πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσει η εποχή όπου πάμε σε έργα πιο στοχευμένα, πιο κοντά στις ανάγκες του κόσμου. Είπαμε ότι τα τελευταία μεγάλα έργα είναι αυτό που θα ξεκινήσει τώρα που έχει σχέση με το μετρό. Βγήκε το μετρό στη Θεσσαλονίκη, σιγά σιγά. Άρα προσπαθούμε αυτή τη στιγμή, είτε είναι οι επεκτάσεις οι οποίες θέλουμε να κάνουμε στο μετρό και στην Αττική Οδό προς να καλύψουμε και άλλες σημαντικές ανάγκες. Αυτό που έχω να πω, ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και ξέρουμε ότι έχουμε κάποιες αδυναμίες αυτή τη στιγμή. Έχουμε ακόμα κάποια θέματα και κάποια νομοσχέδια τα οποία είναι μπροστά μας, ένα εκ των οποίων είναι στο τμήμα των μεταφορών που έχει σχέση με τις άδειες οδήγησης και το γνωρίζουμε αυτό που πρέπει να τροποποιηθεί και έχουμε κάποιες εκκρεμότητες ακόμη και με το τμήμα υποδομών τα οποία θα τα πούμε. Εγώ θεωρώ σήμερα ότι είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται να μπορέσουμε και κάποια θέματα τα οποία έχουμε τρέξει όλο αυτό το διάστημα να μπορούμε να τα κοινωνήσουμε, να τα πούμε προς τα έξω, όπως κάνουμε εδώ και προς εμάς. Και φυσικά η συντρόφισσα η Πέττη νομίζω ότι είναι η κατάλληλη να μας ενημερώσει για ένα θέμα το οποίο έχει ταλανίσει πάρα πολύ και το χώρο το δικό μας, αλλά γενικότερα και το χώρο σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε κάποια θέματα αυτή τη στιγμή. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεσμεύομαι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να μπορέσουμε να ξανακάνουμε κάποιες τέτοιες συναντήσεις, οι οποίες θα είναι στοχευμένες όπως είναι αυτή σήμερα εδώ πέρα, για να μπορέσουμε και να ενημερώσουμε τους συντρόφους και τις συντρόφισσες και να μπορέσουμε να πούμε προς τα έξω, έχοντας μπροστά μας και το στόχο και τις εθνικές εκλογές ένα χρόνο, αλλά και νωρίτερα τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές και φυσικά και τις εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο. Λοιπόν, εγώ θα θέλω περισσότερο ήρθα να παρευρεθώ, να χαιρετήσω την εκδήλωση και θα καθίσω να την παρακολουθήσω με πολύ προσοχή και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνουμε και είπαμε ότι θα έχει και συνέχεια. Κάναμε άλλη μία για το νερό, αυτή είναι η δεύτερη θεματική. Ναι, και με θεματικές είναι. Είχαμε ξανακάνει με τον Τάσο άλλη μία, τον Τασταλή, για το ελληνικό. Για το νερό υπάρχει και το νερό. Για το υλικό υπάρχει, ωραία. Γιατί είναι πολύ ωραίο. Είναι καλό και έχουμε και υλικό το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Όταν γίνεται μια δουλειά και σοβαρή κουβέντα, έρχεται και άλλος κόσμος και έξω από εμάς, θα έλεγα, γιατί πρέπει να συνεισφέρει. Δεν είμαστε οργάνωση, είναι τμήμα που είναι πιο ανοιχτός. Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πολύ συζητημένο έργο του ελληνικού. Για τους βαθμούς ελευθερίας εγώ θα ξεκινήσω, που ανέφερε ο σύντροφος βουλευτής. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το ελληνικό, δεν πολύ υπάρχουν βαθμοί ελευθερίας. Για κάποιο λόγο, επειδή ακριβώς είναι ένα έργο πρωτόγνωρο, μεγάλο, τέτοιο επίπεδο έργο δεν γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
έχει τεθεί από τους θεσμούς και τους εταίρους σε πολύ ψηλό σημείο στις διαπραγματεύσεις όλες. Αρκεί να σας πω ότι στην τελευταία αξιολόγηση, για να βγούμε από τα μνημόνια, τα 22 από τα 88 προαπαιτούμενα αφορούσαν στο ελληνικό, με πολύ ασπεκτικά χρονοδιαγράμματα. Και από εδώ και πέρα παρακολουθείτε στενά, ούτως ώστε εγκαίρως και εντός χρονοδιαγράμματος να ολοκληρωθούν οι αναβλητικές αιρέσεις για να αλλάξουν χέρια οι μετοχές και να ξεκινήσει το έργο. Και όλο αυτό συνδέεται πια με το χρέος της χώρας. Δηλαδή, αυτό που μας είπαν οι θεσμοί στην τελευταία συνάντηση είναι ότι αν αυτά δεν γίνουν στην ώρα τους, θα έχουμε πρόβλημα να πάρουμε τα μέτρα για το χρέος. Έτσι λοιπόν αντιμετωπίσαμε αυτό το έργο καταρχήν, ότι είναι ένα έργο που έχει αυτή την πολύ μεγάλη σημασία, αλλά εγώ θα πω ότι στη συνέχεια, μελετώντας το, ζώντας το και βλέποντας και τις διαφορές και αυτά που έχουμε πετύχει με την τροποποιητική σύμβαση, και κάνω αυτή την εισαγωγή, γιατί πάρα πολλοί από το χώρο το δικό μας και με πολλούς τρόπους είχαν εκφραστεί ενάντια στο έργο, κάποια πράγματα δικαιολογημένα, κάποια αυτά με τα που εμείς μας έχει επιβληθεί. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από αυτό λέγοντας ότι πρόκειται για ένα έργο πολύ μεγάλο που θα θεωρώ ότι θα έχει μεγάλο αντίκτυπο και ειδικά στον χώρο το κατασκευαστικό, αλλά και γενικότερα. Και δεν μιλάμε πια για έργο, μπορούμε να μιλήσουμε για επένδυση. Είναι ένα σύνθετο. Το οποίο όμως βελτιώσαμε, και αυτό θέλω να το λέω, γιατί ξέρετε βγαίνουν διάφορα δημοσιεύματα και θέλω να έχουμε απαντήσεις και σε αυτό. Ότι η τροποποιητική σύμβαση που έκανε η κυβέρνηση βελτίωσε σε πολλά σημεία, όχι σε όλα, την αρχική σύμβαση. Αυτό που ως εισαγωγή δεν θέλω να πω είναι ότι αυτό και αυτοί που ομνύουν στις επενδύσεις τόσα χρόνια και μας κατηγορούν ότι δεν έχετε φιλοεπενδυτικό, είναι τελείως λάθος, διότι μια χώρα που δεν έχει κάνει κτηματολόγιο, δασικούς χάρτες, αρχαιολογικούς χώρους, οριοθέτηση αγιαλών, τι λέει στον επενδυτή να έρθει να κάνει σε ένα τοπίο θολό, χωρίς εργαλεία, χωρίς ασφάλεια δικαίου, χωρίς ένα καθαρό πεδίο. Αυτό λοιπόν με μεγάλη σαφήνεια, και το αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα, όπως γκρινιάζω σε μερικούς από εσάς, πάμε να λύσουμε το ένα θέμα και μας ξεπετάνε άλλα, γιατί ακριβώς πήγαν και κάνουν μία σύμβαση πριν λυθεί όλο αυτό το. Όπως σε ένα πολιτισμένο κράτος θα έπρεπε να υπάρχει ένα καθαρό πεδίο να έρθει ο επενδυτής να επενδύσει. Αυτό καταρχήν. Μετά βεβαίως ήταν μια σύμβαση που σε πάρα πολλά σημεία δεν διασφάλιζε το δημόσιο συμφέρον. Όπως σας είπα, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πετύχει τα πάντα, αλλά η τροποποιητική είχε μερικά πολύ σημαντικά ωφέλη. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή η κυβέρνηση ήταν δύο οι άξονες. Ή το τίμημα, το οποίο είχαμε πει ότι είναι μικρό κτλ. Ή κάποια έργα νωρίτερα και κάποια, να έρθουν πιο μπροστά έργα, να είναι ανοιχτό το πάρκο και διάφορα, αλλά προφανώς επελέγει δεύτερη διαπραγμάτευση, με την έννοια ότι το τίμημα ούτως ή άλλως πάει στην μαύρη τρύπα που λέγαμε του κρέους, το οποίο ευελπιστούσαμε από τότε ότι θα έρθει αυτή η συμφωνία που τελικά έχουμε πετύχει ως κυβέρνηση για τη ρύθμιση του, το οποίο είναι πολύ πιο σημαντικό από μια επένδυση. Εδώ λοιπόν μπήκαν πρώτα τα θέματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο, δηλαδή την πρόσβαση, ένα πάρκο ανοιχτό με ελεύθερες προσβάσεις, έχει κατοχυρωθεί. Ο Αγιαλός και ούτως ή άλλως από το Σύνταγμα είναι ανοιχτός και με ελεύθερη πρόσβαση, όμως φροντίσαμε και εκεί ένα χιλιόμετρο αδόμητης παραλίας για να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση. Πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά τα οικονομικά στοιχεία είναι ότι ήρθε 1,5 εκατομμύριο δις επενδύσεις σε υποδομές στην πενταετία, δηλαδή πολύ νωρίτερα, και ξεκινώντας από το Μητροπολιτικό Πάρκο. Που αυτό σημαίνει ότι με το παλάζω χέρια μετοχές και αρχίζει η επένδυση, ξεκινάει από το πάρκο, αρχίζουν τα έργα υποδομής, άρα αρχίζει η πραγματική οικονομία να δουλεύει και κάθε τμήμα που θα γίνεται θα αποδίδεται και στο κοινό για να έχει ένα όφελος κοινωνικό. Έχει για πρώτη φορά μπει όρεση κοινωνικής ανταποδοτικότητας, δηλαδή πέρα από τα κοινόχρηστα, τους χώρους κοινής ωφέλειας, πάνω από τους απαιτούμενους, ό,τι περισσεύει, ώσπου να φτάσουμε στα 300 στρέμματα, θα είναι χώρος για κοινωνική ανταποδοτικότητα, ούτως ώστε από άλλες περιοχές, άλλων δήμων, να έρθουν κάποιες χρήσεις μέσα στο αυτό το οικόπεδο για να ωφεληθεί, ας το πούμε, και μια ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο αυτό που αφορά στο ελληνικό. Υπάρχουν τα έργα ανασύσταση και διευθέτηση ρεμάτων, συγκοινωνιακές υποδομές, 50 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομοι. Σε ό,τι αφορά τα απορρίμματα δέσμευση της εταιρείας, πέρα από, από το σταθμό διαλογής και μεταφόρτωσης εντός του ακινήτου και με 50% χρηματοδότηση και της μελέτης και της κατασκευής,
αντίστοιχων χώρων εκτός για τους όμορους Δήμους. Και η καταβολή του τιμήματος σε συντομότερο χρόνο, δηλαδή το 51% του συνολικού τιμήματος να θα καταβληθεί, εδώ λέγαμε τότε στο 2008, άμεσα τέλος πάντων, γιατί ακόμα έχουμε μείνει λίγο πίσω. Αυτά ήταν σε γενικές γραμμές οι βελτιώσεις που πέτυχε η κυβέρνηση και ξεκινήσαμε τώρα. Όταν εγώ ανέλαβα, θυμόμαστε όλοι και είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι δεν είχαν λήξει τα θέματα της αρχαιολογίας και τα δασικά. Εδώ έχουμε να απαντήσουμε αυτό που είπα στην αρχή, ότι αυτά συνήθως τα λύνεις πριν και μετά αργήσεις και δίνεις τα οικόπεδα και ξεκινάς να σχεδιάζεις επενδύσεις. Εδώ βάλαμε το κάρο μπροστά από το άλογο και έγινε κάποια καθυστέρηση αυτή που λέμε. Όμως, από τη στιγμή όταν λύθηκαν αυτά και μπήκε το προεδρικό διάταγμα, που είναι η πρώτη αναβλητική αίρεση για να αλλάξουν χέρια οι εποχές. Ανοίγω μια παρένθεση γιατί έπρεπε να σας το πω πρώτα. Για να ξεκινήσει το έργο θα πρέπει να πάρει τις μετοχές η Λάμδα, η εταιρεία. Για να τις πάρει υπάρχουν κάποιες αναβλητικές αιρέσεις. Ήταν ο νόμος, η τροποποιητική που κάναμε σύμβαση που έγινε νόμος του κράτους, ψηφίστηκε δηλαδή στη Βουλή. Από εκεί και υπάρχει το προεδρικό διάταγμα. Ένα μεγάλο πρώτο βήμα ήταν το προεδρικό διάταγμα που είναι για την πολεοδομική ορίμανση και το οποίο δίνει και το πλαίσιο εντός του οποίου θα κινηθεί και ο επενδυτής. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Αυτό με πολύπαθες συνεδριάσεις στο Κεντρικό Συμβούλιο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας καταφέραμε και το προχωρήσαμε. Είχε και τον έλεγχο του ελεκτρικού του ΣΤΕ. Έγινε το προεδρικό διάταγμα. Μπορούσαμε να πούμε ότι σε εκείνη τη φάση πάρα πολύ νόμιζαν ότι τελειώσαμε, γιατί έχουμε βάλει το πλαίσιο και πραγματικά έτσι θα έπρεπε να είναι, αλλά δεν είναι. Οπότε το πρώτο μεγάλο βήμα ήταν το προεδρικό, έγινε το Μάρτιο. Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που εγώ, αν με ρωτήσει κάποιος όταν τελειώσει όλη αυτή η προσπάθεια, ποιο ήταν το πιο δύσκολο, εγώ έχω να πω ότι το πιο δύσκολο ήταν με την κατάσταση των φορέων που ήταν μέσα στο ακίνητο. Ήταν συνολικά 69 φορείς. Αυτοί που ήδη από το 2012 έπρεπε όλοι να έχουν φύγει. Από το 2012 μέχρι το Μάρτιο του 2018, τώρα, εκτός από κάποιους που είχαν φύγει μικρούς, ήταν όλοι εκεί. Και έπρεπε από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο για να κλείσει αξιολόγηση να φύγουν όλοι. Λοιπόν. Τα καταφέραμε. Και όμως τα καταφέραμε. Αυτό δεν το πιστεύει κανείς. Όταν έγινε από το 12, έγινε από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο. Οι δημόσιοι φορείς με πολύ καλή συνεργασία και προσπάθεια από όλους, γιατί αλλιώς δεν γίνονται αυτά. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, να φύγει το μαξοστάσιο τη ΟΣΥ ήταν ένα τεράστιο έργο. Να φύγει η ΙΠΑ. Η αστυνομία πυροσβεστική να βρούμε τρόπους. Για έχουμε το ΕΚΕΘΕ ακόμα. Δηλαδή απίστευτα πράγματα συν τους ιδιώτες που είχαν και δικαστήρια, συν τα σωματεία, συν. Ήταν άθλος, βέβαια μερικά από αυτά σε συμφωνία και με τους θεσμούς τα πήγαμε λίγο πιο πίσω, έγιναν διαγωνισμοί στο πόδι, κάναμε τροπολογίες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Γι' αυτό και έτσι ήμουν και λίγο θυμωμένη σήμερα και έκανα μια απάντηση στο Μητσοτάκη, ο οποίος βγήκε εκεί, είπε το 19 ότι έγινε το ελληνικό. Χαίρετε. Δηλαδή, έχουμε κάνει πια εδώ πέρα. Τέλος πάντων, του απαντάμε ότι θα το κάνουμε εμείς, μην ανησυχείτε, έχουμε κάνει τα περισσότερα. Λοιπόν, αυτή η αναβλητική αίρεση που αφορά τις μετεγκαταστάσεις, δηλαδή όταν πάει ο επενδυτής, πρέπει να βρει το οικόπεδο άδεια, εκτός από αυτά που έχουν συμφωνηθεί στη σύμβαση. Αυτή τη στιγμή έχουμε τελειώσει το 95% και μέχρι τέλος του χρόνου θα είναι 100%. Πολύ σημαντικό. Το άλλο που αφορά την πολεοδομική ορίμανση και την εξειδίκευση είναι η οικία για τις ζώνες πολεοδόμησης, ζώνες ανάπτυξης και το Μητροπολιτικό Πάρκο. Εκεί έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Να πω και κάτι, ότι όταν θες να πετύχεις τέτοια μεγάλα project που έχουν και πολλούς εμπλεκόμενους, η λύση πάντα είναι ένα τραπέζι όλοι και καθίστε να συνονοηθούμε, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Εκεί λοιπόν, πραγματικά προχωράνε καλά, με πίσω μπρος, ανακαλύπτει συνεχώς. Παράδειγμα, χρειάζονται κάποια στιγμή, ενώ ο νόμος ο 4062 δεν επιτρέπει να γίνει καμία αλλαγή, έρχεσαι στο κοινό τραπέζι και όλοι μαζί διαπιστώνουν ότι παιδιά εδώ πρέπει να γίνει αλλαγή, δεν βγαίνει. Όλα αυτά έχουν κάποιες διαδικασίες, να συμφωνήσουν οι θεσμοί, να συμφωνήσει η εταιρεία, να συμφωνήσουν τα 2-3 συναρμόδια υπουργεία και να γίνει. Όλα αυτά λοιπόν τα έχουμε δρομολογήσει. Η εκτίμηση είναι ότι μέχρι τέλος του χρόνου ή αρχές του 19 θα έχουμε και τη σκία. Οπότε
τελειώνει και αυτή η αναπληκτική αίρεση. Έχουμε ήδη κάνει την ίδρυση και τη σύσταση του Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων. Ήταν μια άλλη αναπληκτική αίρεση, διότι και εκεί υπήρχε και ένα πολιτικό ενδιαφέρον και μια γκρίνια από την αρχή, το οποίο εγώ θεωρώ ότι το κερδίσαμε αυτό μάλλον 100%. Γιατί πραγματικά στη σύμβαση δεν ήταν πολύ φανερό τι ακριβώς πάει να γίνει. Και οι δήμαρχοι, οι όμοροι που στην αρχή ήταν και υποστηρικτικοί του έργου, τότε που εμείς δεν ήμασταν, να το πω έτσι, ήρθαν ξαφνικά και είπαν: θα βγούμε στους δρόμους, διότι εδώ πάει να γίνει κλειστή πόλη. Διότι ο φορέας που θα είναι η εταιρεία κτλ. Παρόλα αυτά, πάλι με συνεννόηση, πάλι με πολλή προσπάθεια και με πολλούς εμπλεκόμενους, καταφέραμε να κάνουμε έναν φορέα επίσης πρωτόγνωρο, διότι συνήθως ξέρουμε ότι τα κοινόχρηστα είναι από το Σύνταγμα μια αρμοδιότητα που ασκεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Και έχει απορρίμματα, φωτισμό κτλ. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε κάτι που να προσαρμόζεται σε αυτό το ακίνητο. Διότι αυτό είναι τρεις δήμοι, μπορεί ο ένας να έχει το 90% και άλλοι μικρό κομμάτι, παρόλα αυτά είναι τρεις όμοροι δήμοι, όμοροι. Δεν όμοροι, γιατί αυτό δεν είναι δήμος, είναι πόλη, έχει κατοίκους. Ήταν μεγάλη δυσκολία να καταλάβουν οι επενδυτές ότι αυτό που κάνετε δεν είναι μια πόλη κλειστή, δεν είναι κάτι δικό σας, αλλά έχει κατοίκους, ο οποίος ένας είναι κάτοικος Γλυφάδας, ο άλλος κάτοικος του Ελληνικού. Εντάξει, ήταν παρόλα αυτά και αυτό πήγε καλά. Καταφέραμε να έχει ο φορέας αυτοδιοικητικό χαρακτήρα, δηλαδή πλειοψηφία των δήμων, των εκπροσώπων των δήμων και πρόεδρο κάποιων ορισμένων από κάποιον δήμαρχο. Βεβαίως, τον φορέα τώρα, όπως καταλαβαίνετε, επειδή εδώ ήταν αυξημένες και ανάγκες επίπεδου υπηρεσιών, πιο ακριβά τέλη προφανώς κτλ. Έγινε αποδεκτό, συμμετέχει ένας από την Ελληνικό ΑΕ, που όταν αλλάξω χέρι μετοχές θα είναι η εταιρεία. Εκεί είχαμε μία ολόκληρη μάχη, γιατί ερχόταν η εταιρεία και θέλει να έχει βέτο το δικό της μέλος. Είπαμε βέτο δεν υπάρχει, όλα τα μέλη θα είναι ίσα, είναι εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικών. Σε κάθε περίπτωση αυτό που εν τέλει έγινε ως φορέας, ο οποίος έχει ιδρυθεί τον Ιούνιο, τον είχαμε κάνει ιδρύτερα μέσα στα προαπαιτούμενα. Στο Σεπτέμβριο όμως ολοκληρώθηκε η σύστασή του με εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, υπηρεσίες κτλ. Έχει ψηφιστεί. Τελειώσαμε, μένει μόνο να βγει απόφαση ορισμού των μελών, έχουν ανταποκριθεί όλοι. Άρα τελείωσε και αυτό. Τι άλλο. Και έχουμε το τελευταίο και μεγάλο που είναι το καζίνο. Το καζίνο λοιπόν έγιναν και εκεί απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις. Τον διαγωνισμό έχει αναλάβει να κάνει η ΕΕΠ, η Επιτροπή Παιγνίων. Είναι ανεξάρτητη αρχή του Υπουργείου Οικονομικών, συσταγωγικά προς τα εκεί. Έχει δώσει μάλλον την αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών να κάνει αυτόν τον διαγωνισμό. Βγήκε ένα teaser που είναι ένα συνοπτικό εγχειρίδιο δελτίο που λέει τις προδιαγραφές. Πού θα είναι αυτό το καζίνο, τι προδιαγραφές περίπου έχει, πεντάστερα, είναι σύνθετο, δεν είναι απλό καζίνο, είναι ένα σύνθετο πράγμα. Την άδεια, που η άδεια για το καζίνο είναι στην πραγματικότητα το δικαίωμα αποκλειστικότητας, δηλαδή σου δίνει το ελληνικό δημόσιο ότι θα έχει καζίνο, αλλά γύρω-γύρω δεν θα υπάρχει άλλο. Αυτό θα το πάρει το ελληνικό δημόσιο. Όπως και θα πάρει και φόρους καλούς, δηλαδή θα έχουμε έσοδα το καζίνο. Όμως, και εκεί είναι τώρα η κουβέντα, αλλά κοντεύει να λήξει για να βγει ο διαγωνισμός, γιατί μεγάλη, να βγει επιτέλους. Πάντως, για να πάω με τη σειρά, στο teaser, αυτό που βγήκε, είδαμε μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί μέχρι κάποια στιγμή, αναγκαστήκαμε τώρα και ψάχνουμε και βλέπουμε ότι η αγορά, καζίνο και τα λοιπά είναι πεσμένη, ότι δεν υπάρχει πολύ ενδιαφέρον, ότι είναι πολύ δύσκολο. Και φοβόμουν ότι δεν μπορεί να προχωρήσει. Υπήρξε λοιπόν ενδιαφέρον και μένει να το δούμε τώρα, γιατί δεν είναι δεσμευτή η συμμετοχή στο teaser, δεν είναι όπως είναι η πρώτη φάση ενός διαγωνισμού. Εν πάση περιπτώσει, δείχνει ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και κινητικότητα, έρχονται, το βλέπουν, υπάρχουν αυτά. Αλλά εγώ επιμένω, γιατί εγώ ξέρετε, δεν κοιτάω τι κάνει, ότι πόσο δύσκολο είναι να πας να κάνεις αυτό που σας περιέγραψε. Πάει καλά όμως παρόλα αυτά, πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες αυτό κάπως θα λυθεί. Εκ των προτέρων, πριν βγει ο διαγωνισμός, στο teaser όχι. Το teaser δείχνει πάνω κάτω για να δείτε το ενδιαφέρον. Και κάτι πιο λίγο κιόλας από την δήλωση. Δεν είναι δεσμευτικό. Στον διαγωνισμό βεβαίως θα πρέπει να είναι αυτό δεδομένο. Δηλαδή ο επενδυτής θα πρέπει να ξέρει τι θα δίνει. Πρώτο ερώτημα ήταν θα το χτίσει κάποιος άλλος, θα το χτίσει η Λάμδα και θα τον νοικιάσει ως κτίριο. Τι θα χτίσει. Ποια είναι τα μίνιμουμ. Πεντάστερο, τρίστερο, πόσα. Πολύ σύνθετο. Εν πάση περιπτώσει, θα έχω προχωρήσει καλά
Αλλά πρέπει βέβαια όταν έρθουν οι επενδυτές να δώσουν προσφορές, πέρα από την άδεια που θα χτυπήσουν, που είναι αυτά που λέμε ότι θα πάρει το ελληνικό δημόσιο, πρέπει λίγο να έχουν υπόψη τους, όχι λίγο, εντελώς, τι θα δίνουν για το. Το οποίο θα είναι δημοπρασία και αυτό ή θα. Εκείνο θα είναι μέσα στα στοιχεία του διαγωνισμού. Ότι θα έρθετε και κατελάξετε. Γιατί, γιατί δεν ήταν δημοπρασία. Ναι. Τι θα δίνουν για το ενίκιο. Για την άδεια του δημοσίου. Μέσα στα στοιχεία που θα βγάλει στον διαγωνισμό και θα πει για την άδεια, ξεκινάμε από 30 εκατομμύρια που φτάσει. Ο άλλος πρέπει να ξέρει τι υποχρεώσει έχει μήνυμα. Μήνυμα λοιπόν θα του πει: έχει αρπεντάσει τώρα, έχει αυτό και αυτό και αυτό. Και τόσα τη εκατό επί του τζίρου, τόσα εκατομμύρια το χρόνο να δίνει νίκη. Στο λάτσι. Ναι. Και το κόστος, μέχρι να φτάσουμε εκεί, ποιος το πήρε. Αυτός που παίρνει, που παίρνει αυτόν τον διαγωνισμό, παίρνει την άδεια του καζίνο και μετά κάνει σύμβαση με την Λάμδα και τα χτίζει και τα κάνει μόνος του. Πληρώνει νίκη και κάνει όλη την επένδυση. Ρωτήσω λίγο λοιπόν, για το φορέα που είπε στον αυτοδιοκητικό. Δηλαδή αυτό δεν το κατάλαβα. Συγγνώμη. Πώς ακριβώς. Το οικόπεδο αυτό λοιπόν, η ζώνη πολεοδομείται, έτσι. Δεν είναι μια κλειστή πόλη. Okay. Πώς είναι άλλες επενδύσεις που πουλήσαμε ένα οικόπεδο, πήρε άλλο το έκανε. Όχι. Εδώ έχει πόλη. Ειδικά έχει μια ζώνη πολεοδόμησης, πολεοδομής. Όταν πολεοδομείς προκύπτουν κοινόχρηστα. Okay. Αυτά τα αναλαμβάνει ο φορέας. Αντί να έχει ένα δήμαρχο που δεν έχει, αντί να το μοιράζει στου τρει Δήμου, βάζει και ένα επίπεδο υπηρεσιών που πρέπει να υπάρχει. Και υπάρχει ένα φορέα διαχείριση των κοινόχρηστων. Όπω τα βιβλία, α πούμε, οι βιομηχανικέ περιοχέ, τα πάρκα αυτά, όπω τα βιβλία. Όχι, όχι, όχι. Ένα Δήμο με στο Δήμο είναι. Είναι ένα ουσιαστικά. Αλλά. Θα παίρνει τα δημοτικά τέλη. Τα ανταποδοτικά μόνο. Ναι, τα ανταποδοτικά θα έχει δικιά του τεχνική υπηρεσία, θα έχει δικό του. Αυτοί δεν εκλέγονται. Ορίζονται από του φορεί. Ορίζονται και επιμένω. Ήταν κέρδο. Τώρα φαίνεται απλό και αυτονόητο. Αλλά ήταν πολύ μεγάλο κέρδος ότι πετύχαμε να έχει το διοικητικό χαρακτήρα, άρα πλειοψηφία οι τρεις δήμοι της περιοχής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συν το Υπουργείο Οικονομικών, συν το Υπουργείο Εσωτερικών και ένας εκπρόσωπος της εταιρείας. Αυτό υπάρχει σε κανέναν άλλο δήμο. Όχι, είναι πρωτόγνωρο. Πρωτόγνωρο, δεν υπάρχει. Μα ούτε τέτοια επένδυση όμως υπάρχει πουθενά. Είδαμε στην τρόψη ότι πετύχαμε ακόμα και πράγματα που γίνανε στην Καρβαλιά. Όχι, πετύχαμε να το κάνουμε να συνάδει με το Σύνταγμα. Αυτό λέω την αρχή. Αντισυνταγματικό θα ήταν να μην είχες φορέα με αυτοδιοικητικό χαρακτήρα, να είναι η Λάμδα και να διαχειρίζεται τα κοινόχρηστα. Αυτό λοιπόν με πολύ προσοχή και με συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο μας βοήθησε πάρα πολύ το ΙΠΕΣ και με τον Πάντο Σκουρλέτη και με τον Αλέξη το Χαρίτσι και οι συνεργάτες πραγματικά. Πάρα πολλές ώρες συνεδριάσεις κάναμε για τον φορέα και το εσωτερικό βρήκε, ας πούμε, και τη χρυσή τομή. Ο φορέας αυτός δεν θα γίνει εκεί στις υποδομές, δηλαδή δεν είναι να την ηρεύουμε νερό, μακέτε, αέριο. Όχι, όχι. Αυτά τα χρηματοδοτηθούν από τον. Κάποιες υπηρεσίες που εκτελούν οι Δήμοι θα παραμείνουν στους Δήμους. Ο φωτισμό, δηλαδή, όλα αυτά. Ο φορέας έχει ο φωτισμό και σκουπίδια βασικά. Και θέλουν και οι Δήμοι και οι πολίτες, αλλά και οι ίδιοι Δήμαρχοι, κάπως να συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα. Αν πας και τους κάνεις ένα ξεχωριστό Δήμο, αλλάζεις τα όρια. Δηλαδή είναι. Και δεν είναι και σωστό, εγώ θεωρώ πολιτικά. Έτσι, με τη συνέντευξη να συμμετέχουν μέσα σε αυτό και κοιτάμε. Είπα λοιπόν ότι τώρα, εγώ λέω τέλος του χρόνου, θα πω Γενάρη, τελειώνουμε με τις διαδικασίες κτλ. Μέχρι το Φλεβάρι-Μάρτι είναι εφικτό να έχουν να αλλάξουν και οι μετοχές. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Εδώ μιλάμε ουσιαστικά για την υποθέτηση και για την λειτουργία όταν θα ολοκληρωθεί η επένδυση μιας νέας πόλης. Και μάλιστα. Που έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό τουριστικό χαρακτήρα, άρα μιλάμε για πολύ μεγάλες καταναλώσεις νερού, παραγωγή απορριμμάτων και ρεύματος. Θέλω να ρωτήσω αν για αυτά τα θέματα υπάρχει κάποια πρόβλεψη και ποια είναι αυτή. Μην φανταστείτε ότι θα αλλάξουν τα χειμώνα και σε 5 χρόνια έχουμε πόλη. Αυτό έχει ορίζει το 25 ετία να ολοκληρωθεί, το οποίο μπορεί να πάει και παραπάνω, φαντάζεσαι ότι γίνεται σταδιακά. Έτσι, αυτό το έχουμε στο μυαλό μας. Από αυτά όλα, το πιο σοβαρό, όπως παντού, είναι τα σκουπίδια. Ναι. Τα σκουπίδια, τα απορρίμματα, είναι σοβαρό. Ναι. Πάλι με το σταδιακό του θέματος, προβλέπεται
να κάνει η ίδια η εταιρεία σταθμό διαλογής, μεταφόρτωσης, διαχείρισης των απορριμμάτων του ακινήτου και να χρηματοδοτήσει με 50% τη μελέτη και την κατασκευή αντίστοιχων χώρων. Ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά τα ωφέλη για την περιοχή. Όχι για την χώρα, σαν κυβέρνηση, ότι μπορεί να παλώσουν κάτι τέτοιο κτλ. Αλλά για την περιοχή τα ωφέλη πάντα. Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια υπεραξία που δημιουργείται από μια επένδυση, εφόσον γίνει καλά και με τους όρους που προβλέπονται και όλα αυτά. Πρέπει να το πάνε αντικειμενικές. Δημιουργείται υπεραξία αυτό. 30% ενώ ότι όπου γίνονται καλά, όχι έργα γενικώς, τέτοια έργα αστικής ανάβλασης, οι περιοχές, αυτό είναι τώρα μια διεθνής εμπειρία, ελπίζω να διαψευστούμε και εδώ είμαστε να παρακολουθούμε και πώς θα γίνει το έργο, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο. Δημιουργείται μια υπεραξία στις όμορες περιοχές, αναβαθμίζονται περιοχές, μια αστική ανάβλαση όπου κάνεις, αναβαθμίζεται η περιοχή, όταν είναι σε τέτοια έκταση και γίνει και σωστά, τουρισμό, τα μαγαζιά. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων, γιατί σύμφωνα με όσο λέει η νομοθεσία, αν δεν κάνω λάθος, γιατί είναι πολύ μεγάλο το κείμενο, η χωροθέτηση αυτών των κέντρων, των πράσινων σημείων, των κέντρων ανακύκλωση κτλ. Θα γίνει στις περιοχές ανάπτυξης. Αν καταλαβαίνω, είναι μόνο μία, που είναι στη μεριά, ωραία. Επομένως, όχι, δεν είναι μόνο εκεί. Είναι και στο πάρκο και στην. Στο προεδρικό προβλέψαμε. Στην τελευταία διαβουλή που κάναμε που αφορούσε το πάρκο, εμείς είδαμε στο σχέδιο μία περιοχή ανάπτυξης που είναι από τη μεριά Λιβικού και Λιβάδας. Αν λοιπόν δεν μπορούν να χωροθετηθούν αλλού, σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε ως οι τρεις δήμοι ένα διαδημοτικό πλέον σταθμό. Αυτό δηλαδή η σκέψη είναι κάτι που είναι πραγματική, υπαρκτή και είναι και εφικτή, γιατί είναι σημείο τριβής στην πόλη. Για να καταλάβω, το συγγνώμη τώρα που θα το απαντήσω, υπάρχουν δύο προβλέψεις. Η μία είναι για τα απορρίμματα του ακινήτου, τα οποία τα κάνει Λάμδα, τα χωροθετεί μέσα εκεί, το φτιάχνει, το κάνει, τελειώσαμε. Και χρηματοδοτεί για κάτι διαδημοτικό που ψάχνουν. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω εικόνα για να υπάρχει ακόμα οικόπεδο. Όπου εκεί θα γίνει αυτό. Άρα δεν είναι εκεί το χρόνο είναι σε ζώνη ανάπτυξη για αυτό. Μπορεί να γίνει και σε ζώνη δόμηση. Αυτό θα είναι εκτός ακινήτου του ελληνικού. Αυτό που θα είναι εντός του ελληνικού θα είναι αυτό που θα φτιάξει η εταιρεία για τα απορρίμματα του ακινήτου. Εγώ μιλάω για το διαδημοτικό. Εσύ μιλάτε για όλα τα χρόνια. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό και θέλουμε να κάνουμε άμεσα τη συζήτηση για το πρόβλημα με το αρμόδιο Υπουργείο και την περιφέρεια. Είναι πολύ πάλι εμπλεκόμενοι για το εσωτερικό και την περιφέρεια και το ΙΠΕΝ. Για να αρχίσουν λίγο να το σχεδιάζουν, γιατί εκεί είπαμε χρηματοδοτεί μελέτη και κατασκευή, αλλά πρέπει να βρεθεί το μέρος. Συγγνώμη, γιατί δεν αξιοποιούν τα 44. Σε συνέχεια με αυτό να απαντήσετε μαζί τα 44 στρέμματα που έχει η περιφέρεια μέσα στο αεροδρόμιο για αυτό το σκοπό. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Το γνωρίζετε. Εννοείται το κταίο. Το κταίο εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το ΠΤΕΟ έχει μπει σε ζώνη πολεοδόμησης, θα πολεοδομηθεί, έχει άλλο σχεδιασμό, έχει άλλο σχεδιασμό, έφυγε η περιφέρεια. Κάτι νυχτερινά και εδώ, ξέρω ότι έχουν πάρει ένα χρόνο ακόμη. Οι ίδιοι το λένε. Είπα να λένε τι θέλετε. Οι ίδιοι το λένε μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Εντάξει, λέει όχι. Ο Άγιος Κοσμάς και η Ταβατράκη είναι άλλο ένα χρόνο. Θέλω να ξέρω, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο που εμείς εκδιωχθήκαμε με την αστυνομία. Είναι ναυτικό σωματείο με ολυμπιονίκες, παγκόσμιους πρωταθλητές. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να τα πω λίγο αυτά. Χρήστο Ζουκάκη, λέω. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη συναρτάται και με την ερώτηση που έκανε στην Τρόψα. Το 2009 είχαν δημοπρατηθεί επεκτάσεις αττικής οδού, όπου προβλεπόταν ένας κλάδος, ο οποίος εξυπηρετούσε και τον χώρο του προβλεπόμενου ελληνικού. Όπου επειδή είχε δημοπρατηθεί με σύμβαση παραχώρησης, προέβλεπε να έχει δύο όρια. Το λέω απλά γιατί ίσως να είχε ακούσει αυτό η συντρόφισσα και να το ανέφερε. Το θέμα έγινε ότι ήταν εξαιρετικά βεβαρημένο υπηρεοπτικά με βάση τις τότε μελέτες, οι οποίες δεν ξέρω βέβαια αν έχουν επικαιροποιηθεί και αν έχετε κάνει κάτι. Εγώ απλά θέλω να ρωτήσω αν τις έχετε κάνει. Θα πρέπει να τις επικαιροποιήσετε εάν υπάρχουν παλιές, αλλά πρέπει βέβαια να δείτε γιατί προέβλεπαν αυτές. Το ένα είναι αυτό το ερώτημα. Το δεύτερο έχει να κάνει με αυτό που υπόθηκε για τον χαρακτήρα των εγκαταστάσεων, του ξενοδοχείου, του καζίνου κλπ.
εάν το ελληνικό κράτος μέσω του αντιπροσώπου οτιδήποτε θα έχει λόγο, φαντάζομαι σε μια μορφή ανταγωνιστικού διαλόγου, πώς θα γίνει, πώς θα προχωρήσει. Για το διαγωνισμό. Ναι, για το διαγωνισμό. Δεν θα γίνει από τη Λάμδα development. Ο διαγωνισμός θα γίνει από το ελληνικό δημόσιο, από την ΕΡ. Θα γίνει από το ελληνικό δημόσιο. Άρα δεν υπάρχει θέμα, έχει έτσι κι αλλιώς. Φαντάζομαι ότι θα είναι κάποια μορφή ανταγωνιστικού διαλόγου από το οποίο θα προκύψει η επιθυμία κάποιων κλπ. Για να μην πάρω το λόγο μετά για τοποθέτηση, απλά θέλω να επισημάνω και να συγχαρώ και την Μπέτη σαν εκφράστρια αυτής όλης της προσπάθειας, η οποία όπως περιγράφηκε ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Όποιος έχει συμμετάσχει σε τέτοιου είδους διαδικασίες με τόσους εμπλεκόμενους μπορεί να καταλάβει το μέγεθος των δυσκολιών και ανεξάρτητα εάν κάποιοι θίγονται, δεν θίγονται, είναι θεμητά όλα αυτά που ακούω και κάποια παράπονα είναι επόμενα να υπάρχουν. Αλλά σαν προσπάθεια αξίζει συγχαρητήριο. Και δεν το λέω επειδή τυχαίνει να έχουμε συνεργαστεί από παλιά. Είναι μια πραγματικότητα και νομίζω ότι πρέπει να αναγνωριστεί από εχθρούς και φίλους. Όπως είπα, από το 12 έπρεπε όλοι οι φορείς και το ξέρανε όλοι ότι έπρεπε να φύγουν. Και είναι δημόσιοι, ιδιωτικοί και κάποιο σωματείο, αλλά το λέω ιδιωτικοί. Προφανώς δεν έχει φύγει κανένας. Αφήνουμε το κομμάτι των δημόσιων. Για κάποιους όμως προβλέπονται στη σύμβαση διάφορα άλλα, ας πούμε. Στη σύμβαση προβλέπεται ότι ο Άγιος Κοσμάς, και ευτυχώς βεβαίως, γιατί αυτό δεν θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε να το μετακινήσουμε, θα μείνει εκεί που είναι και συγχρόνως στο Μητροπολιτικό Πάρκο θα γίνουν οι καινούριες εγκαταστάσεις για να μετεγκατασταθεί κατευθείαν εκεί. Αυτό όμως είναι στη σύμβαση. Εγώ πήρα μια σύμβαση και αυτή πρέπει να υλοποιήσω. Για τα υποβρύχια αυτά τους αυτούς, προβλέπεται. Εμείς είμαστε μέρος του Αγίου Κοσμά. Δεν είστε καταγεγραμμένοι έτσι, είπαμε. Αυτά ακριβώς που είναι καταγεγραμμένα στη σύμβαση είναι ο Άγιος Κοσμάς που θα πάνε πίσω στο πάρκο όταν γίνουν εγκαταστάσεις. Και επειδή θα ξεκινήσουν από το πάρκο, όπως είπαμε, θα γίνουν άμεσα, αλλά το αφήνουμε το κομμάτι αυτό. Τα άλλα τα υποβρύχια αυτές είναι μέσα στη σύμβαση 10 μήνες μετά την αλλαγή των μετοχών. Για τα ΜΕΕ υπάρχει πρόβλεψη για χωροθέτησή τους εντός του ακινήτου. Το ίδιο για την πυροσβεστική και την αστυνομία, χωροθέτησε εντός του ακινήτου. Και του Υπουργείου Πολιτισμού για αρχαιότητες. Αυτά ήταν. Όλα τα άλλα, και πιστέψτε με πόνο, πραγματικά δεν ήταν πολύ εύκολο. Και δεν ήταν εύκολο, γιατί έρχονται όλοι και σου λένε μα λίγο ακόμα, εμείς από το 12. Και δεν μιλάω τώρα και για εσάς και για τους ιδιώτες. Εγώ μιλάω για το Ελκυθέα, ας πούμε. Τι τράβηκε και εκείνη η καημένη Πατρίτσια Κυπριανίδη, η οποία έχει ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό να εκτελέσει. Και έρχονται οι δεσμοί, λέει, μέχρι ο Βίζερ έξω, λένε τι θα γίνει τα ψάρια. Πάμε τα ψάρια. Ήταν τραγικό αυτό που έγινε τις μετεγκαταστάσεις. Και θέλω έτσι και πραγματικά, δηλαδή, με σηκώνει και το δάχτυλο και από μέσα δεν είχε κουνηθεί φύλλο. Λοιπόν, οι περισσότεροι εκεί είναι αυθαίρετοι. Για τα μαγαζιά τώρα. Τα μαγαζιά, αυθαίρετοι ή δεν δίνουν νίκη ή οτιδήποτε. Είναι όλα στα δικαστήρια και ένας-ένας φεύγουν. Βεβαίως εκεί υπάρχουν δικαστικές εμπλοκές, ξέρετε, είναι και εμπορικό δίκαιο κτλ. Υπάρχουν παραχωρήσεις, υπάρχουν. Και όσον αφορά τώρα τους Αιγυπτιώτες, γιατί και εγώ πήγα και έδωσα πρωτοφανές μία αναβολή, να πω κάτι. Είδα λίγο τα κτίσματα που είστε. Λες είναι ένα σωματείο. Ναι, αλλά το σωματείο κάνει γάμους και βαφτίσεις, αυτό είναι το κτίσμα. Δεν τα κάνουμε εμείς. Είδα φωτογραφίες. Δεν είναι ο αυτοκίνητος, είναι τυχαίνει μια άλλη. Ναι, αλλά είναι μαζί όλο αυτό. Έκανα μία συνεννόηση με τον Βασιλιάδη, τον Υπουργό Αθλητισμού. Γιατί ακριβώς υπήρχαν Ολυμπιονίκες και τα λοιπά. Και μου είπε, όχι, και είπε, το αθλητικό κομμάτι μπορώ να το βολέψω και να τους πω εδώ και εκεί, έχει κάνει ένα σχεδιασμό. Τους έχω πει να πάνε στο ΣΕΦ. Είχαμε όμως ένα χώρο που ήταν δικός μας, χρησμένος με δικά μας έξοδα. Ο χώρος δεν ήταν δικός. Και ο χώρος αυτός είχε παρακολουθεί από την πολιτεία. Παιδιά, έχω εδώ το 87 είχε λήξει η παραχώρηση. Πες τα ρε Μαρίνο. Το 98 είχε λήξει. Το 98. Τα είδαμε, μην νομίζετε. Οι αθλητές, ο κ. Βασιλιάδης, οι πρωταθλητές, θα βολευτούν. Θα τους αναλάβει. Το κοπηλατοδρόμιο θα το αναλάβει. Τα ξέρω αυτά. Και μόνο την εμπορική δραστηριότητα. Δεν έχει δυνατότητα. Δεν έχει δυνατότητα την εμπορική δραστηριότητα που δεν προβλέπεται. Εγώ απάντησα να το πείσω σε αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δηλαδή δεν είναι και δική μου αρμοδιότητα. Εγώ έπρεπε να διώσω το οικόπεδο. Με δίκαιο τρόπο, με τα δικαστήρια να έχουν λήξει, με αυθαιρεσίες, με όλα είμαστε. Πρώτοι, τελευταίοι είστε. Φύγαν όλοι οι άλλοι. Εδώ έφυγαν τα λεωφορεία, είπα όλοι. Τελευταίοι. Για την Ποσειδόνος.
όχι μόνο για την προσοχή. Ναι, δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτό το σημείο. Δηλαδή αυτό το αρμόδιο Υπουργείο θα ελέγξει μελέτες, θα παρθούν άδειες, θα γίνουν. Δηλαδή δεν είμαστε στο σημείο. Τώρα γίνεται για να καταλάβετε η πολεοδόμηση. Υπάρχει το πλάνο, ας πούμε, το πλαίσιο το προεδρικό. Δεν μπορώ να τα απαντήσω αυτά σε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το αρμόδιο Υπουργείο θα κάνει τις μελέτες, θα δει τους φόρτους, τα τμήματα. Δεν έχει καταθέσει καν τέτοιου επίπεδου μελέτη η Λάμπα. Πού και πώς θα. Έχει καταθεθεί μελέτη, μια προκαταρκτική μελέτη. Προβλέπεται, προβλέπεται. Και φαίνεται και στην πράξη. Ναι, και την πληρώνει. Γιατί ήταν αυτό το κρίσιμο ερώτημα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι εκεί θα όταν έρθει η ώρα μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Το ρυθμίσουμε άλλα κι άλλα. Λοιπόν, στους Αιγυπτιώτες απαντήσαμε. Α, τώρα, για τις αντιδράσεις, δεν θα επαναλάβω ότι ήταν υποχρεωτικό να γίνει και τα λοιπά, να δούμε και τα ωφέλη. Αλλά θεωρώ ότι μερικά από αυτά είναι λίγο υπερβολικά. Σε μία έκταση 6.000 στρεμάτων, όπου τα 2.000 είναι πάρκο και τα 600 χώροι πρασίνου και ελεύθεροι χώροι, δηλαδή το 45% της έκτασης ελεύθερο. Οι 6 ουρανοξύστες δεν νομίζω ότι θα έχουν τη σκιά ή θα κλείσουν κάτι. Τα 10 κτίρια γύρω-γύρω από το πάρκο τα χαμηλώσαμε στο επίπεδο προεδρικού, ενώ προβλεπόταν 70 μέτρα, τα φτάσαμε στα 50 και να χαμηλώσανε. Η παραλία δόμητη 1 χιλιόμετρο, έως 200. Έως 200, είναι 6. Το ένα είναι το πόσημα, σε μεγάλη έκταση όμως, δηλαδή... Όχι, όχι. Ξέρετε, μπορεί να έχει ο καθένας μια αντίρρηση. Απλώς θέλω να πω, μη φανταστούμε ένα τείχος, γιατί πραγματικά είναι άλλο πράγμα. Ένας εδώ, άμα δείτε, έχει χατστρατούλα ένα χάρτη, αυτό αξίζει να τον ανοίξουμε. Σε τι μεγάλη απόσταση. Είναι τεράστιο το πάρκο, δεν υπάρχει τέτοιο πάρκο τόσο μεγάλο. Και επίσης αυτό που ξέχασα να πω, με το συντηρεί, γιατί στη χώρα μας και σε όλες τις χώρες ξέρουμε τι σημαίνει να συντηρεί σε ένα πάρκο, βλέπω το πάρκο Τρίτσι. Τη συντήρηση του πάρκου και τη διαχείριση την έχει η Λάμδα, την έχει η εταιρεία. Είναι πολλά λεφτά. Τα ψηλά κτίρια είναι περιμετρικά του πάρκου 6 μπλοκ στην ουσία. Εδώ πέρα. Τα 50 μέτρα. Τα ψηλά κτίρια των 50 μέτρων εννοώ, όχι τα πολύ ψηλά κτίρια. Θα είναι σε αυτή τη θέση, εδώ, εδώ και εδώ. Δεν θα πιάνει όλη την έκταση όμως, έχει ένα συντελεστή κάλυψης 30%. Δεν μπορεί να πιάνει όλη την έκταση από εδώ σε εδώ. Γιατί κυρίως πρέπει να γίνει το νόμο σου ίδια. Το προέλευε ισχύει. Ήτανε 70 και θα κάναμε 50. Όχι, οι κόκκινες βούλες είναι τα πολύ ψηλά κτίρια που είναι μέχρι 200 μέτρα από τη σταθμή θάλασσα. Αλλά είναι διάσπαρτα, είναι το πόσιμο, είναι το κτίριο. Εδώ συντρόφισα, συγγνώμη. Αλλά επειδή έχω δει όλο το βίντεο ακριβώς με το πώς έχουν γίνει, γιατί πολλοί δεν το έχω δει. Εδώ είναι σπίτια. Εδώ που τελειώνει αυτή η γραμμή είναι σπίτια. Σχολείο εδώ. Τέσσερα σχολεία. Εδώ είναι το μετρό. Εδώ είναι σχολείο. Εδώ μέσα είναι σχολείο. Εδώ είναι σχολείο. Όλα αυτά. Και θα είναι αυτά τα κτίρια. Πόσα μέτρα θα είναι αυτά. Είναι ακριβώς. Δεν είναι μια κουκίδα αυτά τα κτίρια. Είναι έτσι τα κτίρια. Εδώ. Αυτά που τα κτίρια που παραδώσαν. Είναι αυτά τα μόλ. Τα οποία είναι πόσα μέτρα. Είναι 200 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας. Δόμηση, η οποία θα δημιουργήσει και ζέστο, διακόψιμο του αέρα. Και όλα τα υπόλοιπα είναι περιμετρικά, όλοι αυτοί οι υπόλοιπες κατοικίες. Έχουν ένα σπρασί, είναι στο κέντρο. Έχουν ένα σπρασί, λοιπόν, θα δίνει αέρα στα δικά του κτίσματα. Η ζέστη θα την τρώνε και απ' έξω. Και το κτίσιμο, το κάρισμα. Έχει γίνει ο διαγωνισμός με ένα master plan. Ακόμα και να δεχόταν να τους αλλάξουμε πολύ το σχεδιασμό, δεν μπορούσαμε γιατί υπήρχε ένα στάνταρ. Αλλάξαμε, εμείς κάναμε πάρα πολλά στο προεδρικό ακόμα, πέρα από τροποποιητική,
που έχει να κάνει με την ελεύθερη πρόσβαση στο πάρκο και στην παραλία που κάναμε τα μεγαλύτερα τα ανοίγματα. Χαμηλώσαμε τα κτίρια, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό έχει γίνει από το διαγωνισμό του 11, στο 14 έγινε η κύρωση. Δηλαδή τώρα να ξανασχεδιάσουμε εκεί πέρα είναι αδύνατο. Κερδίθηκαν αυτά που σας είπα στην αρχή και είναι αυτά. Και θέλει μία προσοχή όμως, και το λέω αυτό εγώ, ότι κερδίθηκαν αυτά, έχουμε μία τροποποιητική και πρέπει κάθε βήμα και κάθε στιγμή όσο μπορεί να βελτιώνεται και όσο μπορεί να την παρακολουθούμε, γιατί μερικά μπορεί να μην γίνουν και όπως πρέπει. Παράδειγμα, έχει, ας πούμε, το πάρκο, είναι, ήταν μέρημνα ολονών μας ότι το πάρκο είναι πάρκο για τους πολίτες, ανοιχτό από παντού, ώστε στο τέλος εν τέλει να θεωρείται, πώς το λέμε, κοινόχρηστο κατά αποτέλεσμα, ας πούμε. Πού θα το συντηρεί η εταιρεία, γιατί έχει μεγάλο κόστος. Αλλά τώρα συζητάμε πάλι το σχεδιασμό και αυτό ψηλό, και που εγώ δεν διαφωνώ ότι κάποια από όλα αυτά ή ότι μπορούσε να σχεδιαστεί καλύτερα. Τώρα, να μην τρελαθούμε, δεν λέω αυτό το πράγμα. Αλλά λέω το άλλο, ότι βρήκαμε μία σύμβαση, πρέπει να γίνει και για λόγους του μνημονίου, αλλά από την άλλη μεριά, και βεβαίως αυτό που είπα και πριν, έτσι, γιατί το έλεγα και σε όλους αυτούς που δεν θέλουν να φύγουν από μέσα. Τους λέω να μην φύγεις εσύ, να κόψουμε μισθούς και συντάξεις, για να μην πω. Αλλά από εκεί και πέρα έχουν γίνει και βελτιωτικές κινήσεις και κυρίως το έργο παρακολουθείται. Δεν δόθηκε ένα κομμάτι πάρτο και κάτω και με το φορέα και ο Χρήστο και οι κουβέντες για τα σκουπίδια θα γίνουν και όλα αυτά και το καζίνο. Λοιπόν, στον τρόπο κατασκευής περιγράφεται στο προεδρικό για καινοτόμα συστήματα από εδώ από εκεί. Αλλά, και ξανά να το πω, όπως είπαμε και για τον δρόμο, το προεδρικό βάζει ένα πλαίσιο. Τώρα είναι ένα έργο αστικής ανάπτυξης, πολεοδομείται στην πράγμα. Οριμάζει πολεοδομικά και... Λοιπόν, φτάνουμε στη σκία που φτάνουμε σε ένα περίγραμμα οικοδομικών ενωτήτων. Μετά για όλα αυτά τα έργα θα πηγαίνουν στις αντίστοιχες υπηρεσίες γραφείου ελληνικού, που είναι η συντρόφιση Στρατούλα εδώ, και θα, κάθε Υπουργείο θα βάζει τους όρους του, θα γίνονται διορθώσεις, θα πρέπει να βγουν οικοδομικές άδειες για ό,τι γίνει εκεί μέσα. Θα πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο για τον δρόμο να κάνει τις μελέτες και να δεν παίρνει με τη μία, να το πω και αυτό. Γιατί εδώ γίνεται και ολόκληρη τροπολογία γι' αυτό. Παλιά, να σας πω, ο νόμος όταν ψηφίστηκε, έλεγε ότι με τη σκία ουσιαστικά όλος παίρνει το δομική άδεια. Δηλαδή, όπως είναι αυτό, κάθε κτίριο που θα ήταν εκεί πάνω θα έπαιρνε και άδεια. Όχι. Εμείς λέμε μόνο πολεοδόμηση, κτηριακές ενότητες και μετά κτίριο, υποδομή, κάθε τι που θα γίνεται θα ελέγχεται από το δημόσιο με τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Άρα, πάει σύμφωνα με την κοινή δηλαδή, υπηρεσία. Βεβαίως. Τα κατ' εξαίρεση ήταν όλα τα πρώτα. Στην αρχή τα πρώτα. Έτσι. Τα άλλα πάνε. Ναι. Ουσιαστικά η παρακολούθηση είναι το διακύβευμα. Όπως όλη τα έργα. Λοιπόν, για το χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα, είπαμε, για να ξεκινήσει το έργο να υλοποιείται, πρέπει να αλλάξουν χέρια με το χέρι. Για να αλλάξουν χέρια με το χέρι πρέπει να γίνουν αυτά που σας είπα. Εγώ βλέπω ότι Φλεβάρι-Μάρτι θα έχουν υλοποιηθεί όλα αυτά. Ελπίζω να μην έχουμε καμιά κρεμή δικαστική και δεν τα βρούμε εκεί πέρα, δηλαδή να υποχωρήσουν. Αλλά κάπου εκεί πρέπει να αλλάξουν χέρια με το χέρι. Η Λάμδα θεωρητικά ξεκινάει τις μελέτες για όλα αυτά τα έργα, τους δρόμους, υποδομές κτλ. Έχει την υποχρέωση να ξεκινήσει από τα έργα υποδομής και έχουμε πει, έχουμε φέρει μπροστά 1,5 δις που θα πέσει την πρώτη πενταετία και αυτό θεωρήσαμε στην τροποποιητική ότι είναι το κέρδος και θα ξεκινήσει από το πάρκο και τα έργα υποδομής. Τώρα, οι θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τις μελέτες τώρα που και οι ίδιοι λένε και τα λοιπά, είναι 10.000 τώρα εκτιμάται στην φάση κατασκευής και σε πλήρη ανάπτυξη όταν θα λειτουργούν όλα γύρω στις 75. Μένει να τα δούμε. Ναι, τώρα εγώ με φύλαξη τα λέω, δεν έχουμε κάνει καμία μελέτη εμείς τώρα ως δημόσιο πώς και πότε και ότι σε πλήρη ανάπτυξη ειδικά πότε θα είναι όλο αυτό. Σε βάθος 25 ετίας και. Δηλαδή δεν είναι και αύριο. Αλλά ξεκινάνε όμως τα έργα κατευθείαν. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι αν πάνε όλα καλά και το Μάρτιο αλλάξουν χέρι με το χέρι, ήδη τον Απρίλιο πρέπει να μπουν μπουλντόζες και να αρχίσουν να κάνουν το πάρκο, να κάνουν. Όταν θα έχει ανάδοχο και για το καζίνο, αντίστοιχα αυτό θα πάει να κάνει στη ζώνη ανάπτυξη να ξεκινήσει τις εργασίες. Τα άλλα θα γίνονται. Εάν μπλοκάρει ένα από αυτά, π.χ. δεν εμφανιστεί η κλειοδότηση για το καζίνο. Θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχουμε πρόβλημα.